Γεμάτα από κόσμο ήταν τα ιχθυοπολία, τα περισσότερα ιχθυοπολία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης σήμερα και παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, οι καταναλωτές προτίμησαν και φέτος εν ώψη της Σαρακοστής τα θαλασσινά. Οι ιχθυοπόλες από την πλευρά τους προσπάθησαν να κρατήσουν τις τιμές τους σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να ξεκινήσουν την νηστεία παραδοσιακά αγοράζοντας θαλασσινά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα θαλασσινά είχαν την τιμητική τους λίγο πριν την έναρξη της περίοδου της Σαρακοστής. Οι ιχθυοπόλες της Αλεξανδρούπολης προσπάθησαν να κρατήσουν στα ίδια επίπεδα τις τιμές τους. Όμως ο άστατος καιρός των τελευταίων ημερών τους ανάγκασε να αυξήσουν ελαφρώς την τιμή των θαλασσινών. Παρά την κρίση, ο κόσμος ήρθε, ψώνισε, αν και οι τιμές δεν ήταν ικανοποιητικές για εμένα, γιατί η φουρτούνα, ο καιρός δεν βοήθησε. Ήταν λίγο τσιμπημένα τα ψάρια. Αλλά ο κόσμος ήρθε, δηλαδή χταποδάκια, καλαμαράκια, οι γάμπαροι, οι γαριδούλες, όλα τα σαρακοστιανά και τα υπόλοιπα τα ψαράκια. Ψάρι τώρα να είναι ημέρες χταποδάκι, καλαμάρια, καμιά σουπιά. Οι τιμές προσπαθούμε να είναι στα επίπεδα λόγω κρίσης. Εντάξει, ο κόσμος απευθύνεται, ανταποκρίθηκε στα νηστίσιμα. Νομίζω ότι πάμε καλά, από τη μεριά μας ό,τι μπορούμε κάνουμε από θέμα τιμών. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι και να πούμε, υπάρχει κρίση. Η οικονομική κρίση χτύπησε την πόρτα της πλειοψηφίας των οικογενειών, έτσι οι ιχθυοπόλες παρά τις όποιες δυσκολίες προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές τους σε λογικά επίπεδα. Έτσι και οι δύο προσπαθούμε, αλλά οι τιμές φέτος για εμένα προσωπικά δεν ήταν τόσο καλές. Πιστεύω πως αύριο και μεθαύριο θα είναι καλύτερες. Προσπαθούμε, αλλά σας είπα και ο καιρός δεν βοήθησε καθόλου φέτος και τα εμπορεύματα ήταν λίγα, η ζήτηση περισσότερη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά πιστεύω πως αύριο και μεθαύριο, γιατί καλοσυνέβη ο καιρός, θα είναι πολύ πιο ικανοποιητικές τιμές. Ο Έλληνας, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, είναι ακόμη περήφανος και δεν αγοράζει βερεσέ. Αν δεν έχει χρήματα, θα προτιμήσει να μην ψωνίσει καθόλου από εμάς. Ο Έλληνας είναι αλλιώς μαθημένος. Ο Έλληνας, άμα δεν πληρώσει, δεν τρώει. Να ξέρεις, ό,τι περισσεύει θα φάμε. Δεν είναι γράψει και θα περάσουμε μεθαύριο. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι είμαστε καλά και να είμαστε ενωμένοι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.